γνωστό συνάδελφο τον Αλέξη τον Πάμπο, ο οποίος έχει έτοιμο και πάλι ρεπορτάζ. Αλέξη, σ' ακούμε. Αλέξη, μας ακούς? Μαρία, ναι, το Κομφούσιο εδώ γίνεται όλο και πιο έντονο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Φίβορο Ροτοκρήτου. Κύριε Ροτοκρήτου, με τέτοιο σκηνικό ακριβώς στα μάτια σας, δεν μπορώ να αποφύγω την πρώτη ερώτηση. Τι εικόνες, τι συναισθήματα σας γεννά αυτή η εικόνα εδώ στο σωματείο του ΑΠΟΕΛ? Είναι συναισθήματα τα οποία περιμέναμε να ζήσουμε. Είναι για αυτό που περίμενε ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ολόκληρη χρονιά. Και τελικά είμαι ευτυχισμένος που τους δώσαμε την ευκαιρία, η ομάδα τους έδωσε την ευκαιρία να ζουν αυτές τις στιγμές. Περιμένατε μια τόσο θριαμβευτική πορεία προς τον τίτλο? Ότι πιστεύαμε στην ομάδα, ναι, πιστεύαμε. Τώρα με μια τόση μεγάλη διαφορά βαθμών δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Ένας τέτοιος κόσμος υποχρεώνει εντός εισαγωγικών τη διοίκηση εν ώψη του ερχόμενου καλοκαιριού και της πρόκλησης του Champions League? Οπωσδήποτε, ο ένας στόχος επετεύχθη, όπως ήδη έχω πει. Τώρα έχουμε το δεύτερο στόχο να ενδυναμώσουμε την ομάδα για να προχωρήσουμε στον τρίτο στόχο, που είναι μια καλή, πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, την οποία θέλω πραγματικά και εγώ και ο κόσμος πάρα πολύ. Τι σας έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη από αυτή τη σεζόν? Είναι τα ανάμεικτα αισθήματα που είχαμε. Υπήρχε στιγμή μετά από δύο συνεχείς ήττες που νιώσαμε μια πικρία, μια απογοήτευση, αλλά σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα, πιστεύαμε στην ομάδα και ο κόσμος και εμείς και κατορθώσαμε να φτάσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Μαρία, ο λόγος πάλι σε σένα. Ωραία, Αλέξη, μένεις εκεί, συνεχίζεις την πάρα πολύ καλή δουλειά που μέχρι στιγμής κάνεις και μας δίνεις και εμάς εικόνα και δηλώσεις του τι γίνεται εκεί στην Λευκωσία. Να περάσουμε όμως και στους χθεσινούς αγώνες. Τον γκολ του Παπαθανασίου με κοντινή προβολή στο 57 ήταν αρκετό για τον Ερμή να φύγει με νίκη από το Δασάκι και να κρατηθεί σε απόσταση ασφαλείας από την τελευταία θέση του ομίλου. Μεγάλη σημασία νίκη πέτυχε και η Αθλητική Ένωση Πάφου, η οποία επικράτησε εύκολα 3-1 της Αλκής στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το συγκρότημα του Γιώργου Πολυβίου παρέμεινε μεν στην τελευταία θέση, ωστόσο πλησίασε στους 3 βαθμούς στην Αλκή, έχοντας το προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία. Διπλό που την κρατά ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής πέτυχε η Αθλητική Ένωση Πάφος του Αντώνης Παπαδόπουλος, κερδίζοντας με 3-1 την Αλκή. Η ομάδα του Γιώργου Πολυβίου έφτασε στην πολύτιμη νίκη μετά την αντεπίθεση διαρκείας που επιχείρησε στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχε 3 γκολ με τους Βασκονσέλος, Κρούιτς και Σολάρι. Ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν πάρα πολλά παρά τη δύσκολη εβδομάδα που είχαμε περάσει, βρήκαμε τη δύναμη και επανήρθαμε και σίγουρα πρέπει προσγειωμένα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα κάνουμε τη μάχη μας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο, αφού η Αλκή μπορεί να προηγήθηκε και να ήταν πιο επικίνδυνη στο πρώτο μέρος, αλλά ήταν αδικαιολόγητα κακή στην επανάληψη. Only to think about the next game. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. Two games against Achna. Είναι δύο παιχνίδια απέναντι στην Achna. It's very important to take points. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε βαθμούς. Η Πάφος μετά τη νίκη της έφτασε στους 29 βαθμούς, 3 λιγότερους από την Αλκή, 4 από τον Ερμή και 7 από τον Εθνικό. Σημαντική νίκη στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού πέτυχε ο Ερμής, που κέρδισε 1-0 τον Εθνικό στο Δασάκι. Με τους 3 βαθμούς, η ομάδα της Αραδίπου έφτασε τους 33 και άφησε πίσω του Αλκή και Πάφο. Η νίκη του Ερμή ήταν δίκαιη, καθώς εκτός από τον γκολ το οποίο πέτυχε στο 57 από Παθανασίου με προβολή, είχε και 3 δοκάρια. Στο 5 με τον Μπαστέλ, στο 30 σε προσπάθεια του Κάσιον αποκρούσει σέντρα του Μαχράτσε και στο 45 με τον Βέντερ.